Οι συνθήκε που επικρατούν στο ειδικό κατάστημα κράτηση νέων του Βόλου, καθώ και ο θάνατο τι τελευταίε ημέρε ενός 29χρονου Αλοδαπού, ήταν οι δύο αιτίε που προκάλεσαν τα άγρια επεισόδια στι φυλακέ τη Οδού Μεταμορφώσεω το απόγευμα του Σαββάτου. Οι κρατούμενοι, κυρίω Αλοδαποί και Έλληνε, τσιγκάνοι, εξεγέρθηκαν με αφορμή το θάνατο του 21 χρονου Πακιστανού, παρότι σε πρώτη φάση αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Το βράδυ του Σαβάτου, λίγο μετά τι 8, οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα εντό και εκτό φυλακή. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλε διαστάσει. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου και έφτασαν στον τόπο του περιστατικού εννέα οχήματα και πολλοί πυροσβέστε. Σοφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση. Ενώ μετά τι 10 το βράδυ χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ, προκειμένου οι κρατούμενοι να επιστρέψουν στα κελιά. Και από γείτονε στην περιοχή, αλλά και από του σοφρονιστικού υπαλλήλου, χαρακτηρίστηκε ότι ήταν μια ακόμη πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένα θέμα το οποίο κρατά χρόνια και το αναδεικνύουν στι κυβερνήσει των τελευταίων ετών οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι είναι ότι οι κρατούμενοι στη φυλακή του Βόλου είναι υπεράριθμοι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά εντάσει και επεισόδια, ενώ μέσα σε ένα κελί διαβιούν πολλά άτομα.